Είπατε, η διάνοιξή του για άλλη μια χρονιά, ο χειμώνας στο φθινόπωρο είναι εδώ. Μας έχει έρθει ένα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων. Ίσως μας πιάσει, ίσως δεν μας πιάσει. Όπως και να έχει, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οπότε για άλλη μια χρονιά θα ανοίξουμε τις μπουκαπόρτες, τουλάχιστον να μπορέσει να είναι ανοιχτό το ρέμα. Είναι ένα κομβικό σημείο το σημείο. Βεβαίως, έρχονται όλα τα ρέματα και όλα τα ποταμάκια από τη Λάμπη, καταφτάνουν εδώ πέρα. Οι εκβολές του είναι εδώ και νομίζω ότι αυτό θα αποσυμφορήσει όλη την περιοχή. Ταυτόχρονα γίνονται και οι εργασίες και από το επαρχείο αλλά και από εμάς σε διάφορα σημεία της Λάμπης. Ευελπιστώ και νομίζω ότι για άλλη μια χρονιά φέτος θα πάνε όλα καλά. Βλέπετε κυρία Πολίτη ότι ακόμα η τουριστική σεζόν δεν έχει τελειώσει, ευτυχώς για μένα. Δυστυχώς όμως για τους συνδημότες μας, τους επαγγελματίες, θα τους ενοχλήσουμε λίγο. Όμως καταλαβαίνετε προέχει η ασφάλεια των συνδημοτών, οι περιουσίες τους, οι ανθρώπινες ζωές όπως έχω ξαναπεί. Οπότε ήταν υψίστης προτεραιότητας η διάνοιξη αυτού του ποταμού. Σε ό,τι αφορά το ποτάμι της Αγίας Μαρίνας, που και εκείνο είναι ένα ποτάμι το οποίο έτσι έχει προκαλέσει στο παρελθόν άσχημα γεγονότα. Και εκεί καθαρίζεται, όμως εκεί όπως έχω ξαναπεί χρειάζεται και μία άλλη παρέμβαση τεχνικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Δήμαρχος έχει ενημερωθεί για το θέμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα παρέμβουμε και εκεί πέρα, θα μπορέσουμε τουλάχιστον μέχρι ένα βαθμό να προλάβουμε γεγονότα τα οποία θα είναι δυσάρεστα. Βέβαια, όμως για να είμαστε και ειλικρινείς, με τη φύση δεν μπορεί να παίζει κανένας. Αν η ποσότητα του νερού ή τα φερτά υλικά τα οποία μπορεί να κατέβουν από ένα βουνό είναι τέτοια, τότε όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γνωρίζετε ότι ο καιρός έχει αλλάξει, οι καιρικές συνθήκες πια δεν είναι οι ίδιες αυτές που ήταν πριν 5 ή 10 χρόνια. Είναι πολύ πιο άγρια τα πράγματα, οπότε καλό θα είναι όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί και να ακούμε και τα δελτία ειδήσεων, τόσο τα τοπικά από εσάς, αλλά και τα κρατικά τα κανάλια, και όταν υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο να σεβόμαστε και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αντιδήμαρχε, επειδή ολοκληρώνεται σιγά σιγά και οι καθαρισμοί στα ποτάμια, είστε ικανοποιημένος από τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής? Φυσικά και οι εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά και από το επαρχείο η σύμβαση που έχει κάνει με τον ιδιώτη. Και εκεί, επειδή προείσταμε της πολιτικής προστασίας, βλέπω ότι όλα πηγαίνουν κατευχήν. Νομίζω ότι στον ανθρώπινο βαθμό που αναλογεί τόσο εμάς όσο και το επαρχείο, θα είμαστε έτοιμοι για άλλη μια χρονιά. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε, σας είπα, προσεκτικοί.